αναφορές για ανθρώπους στην Κύπρο που έκαιγαν από πυρετό σχεδόν 10 αιώνες πίσω, σε εποχές όπου η ιατρική επιστήμη δεν μπορούσε να εξηγήσει αρκετά φαινόμενα. Μια από τις χειρότερες πανδημίες της Ευρώπης καταγράφηκε στα μέσα του 13ου αιώνα, αφού σε όλη την Ήπειρο έχασαν τη ζωή τους πέραν των 150 εκατομμυρίων ανθρώπων από την πανδημία της μαύρης πανόλης. Στην Κύπρο ο αριθμός των νεκρών είναι απροσδιόριστος, εκτιμάται όμως από τους ιστορικούς ότι έχασε τη ζωή του μέσα σε 5 χρόνια ο μισός πληθυσμός του νησιού. Εκατοντάδες παιδιά στην Κύπρο έχασαν τη ζωή τους λίγα χρόνια αργότερα από λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, όπως φάνηκε στην πορεία οφειλώντας το κορινοβακτηρίδιο της Διφθερίτιδας. Η επιδημία έπληξε ξανά τους κατοίκους της Κύπρου το 1409. Σύμφωνα με τις πηγές της τότε εποχής, διήρκησε 18 μήνες και μέσα σε αυτό το διάστημα πέθαναν πέραν των 10.000 ανθρώπων. Ενδεχομένως και σε αυτή την περίπτωση η ασθένεια να ήταν η πανόλη. Η πανόλη επέστρεψε ξανά το 1470 και μέσα σε 3 χρόνια πέθανε σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού της Κύπρου. Επίκεντρο σύμφωνα με τις αναφορές η Κερίνια, η οποία έχασε το μισό της πληθυσμό. Η πανόλη έμεινε στο νησί μέχρι και το 1533, έτος κατά το οποίο έχασε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σύμφωνα με τους ιστορικούς η Αμόχωστος, στην οποία ενδέχεται να έφτασαν στην Κύπρο και να εξάπλωσαν την πανδημία πολλά κρούσματα μέσω του λιμανιού της πόλης. Ιστορικά και φτάνοντας στον τελευταίο αιώνα, η Κύπρος πέρασε από μικρότερης έντασης πανδημίες. Φαίνεται μάλιστα ότι το 1918 καταγράφηκαν αρκετοί θάνατοι από λίμωξη του αναπνευστικού σε μια χρονιά όπου η πανδημία της γρίπης που ξεκίνησε από την Ισπανία σκότωσε πάνω από 200.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αρκετοί σε αυτόν τον αιώνα οι θάνατοι στην Κύπρο και από χολέρα που έφερε μαζί της λοιμώδη γαστρεντερίτιδα, ενώ μικρότερης έκτασης πανδημία καταγράφηκε το 1936 και αφορούσε την πρώτη εμφάνιση της βακτηριακής μηνιγκίτιδας. Ενώ και στη δεκαετία του 1950 υπήρξε στην Κύπρο έξαρση της διφθερίτιδας και της πολυμιελίτιδας, δύο επικίνδυνων ασθενειών που στέρισαν τη ζωή σε εκατοντάδες πολίτες.